Είναι αλήθεια ότι το ζήτημα αυτό έχει ήδη ανοίξει σε επίπεδο επιστημονικής κοινότητας, με διάφορες σχετικές έρευνες που έχουν εκδοθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και στο δημόσιο διάλογο, με τη δημοσίευση σειράς άρθρων και σχετικών εκδηλώσεων που εστιάζουν στην παρουσίαση του θέματος, καθώς και στις συνέπειές του. Στη σημερινή εκδήλωση που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας, 4 υπουργούς της κυβέρνησης. Η στόχευσή μας είναι να σταθούμε και να αναδείξουμε τις κυβερνητικές πολιτικές που, αν και πιθανά δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το δημογραφικό με την οπτική του φύλου, εντούτοις λειτουργούν μέσω μακροπρόθεσμα ενισχυτικά της αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος. Το δημογραφικό με την οπτική του φύλου θέλει να αναδείξει εκείνες τις πολιτικές και τα μέτρα που βασίζονται στην προώθηση της ισότητας των φύλων ως παράγοντα που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και συνακόλουθα τους ρυθμούς ανάπτυξης του πληθυσμού. Η κύρια διαπίστωση που θα ανεληθεί περισσότερο σε αυτό το τραπέζι είναι ότι στη χώρα μας υπάρχει μία μείωση του πληθυσμού κατά 382.000 άτομα, δηλαδή κατά 3,4% την επταετία 2011-2018. Μία μείωση που δεν χαρακτηρίζει αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού οφείλεται αυτή η μείωση, πώς συνδέεται με την υπογεννητικότητα και τη μετανάστευση, πώς συνδέεται με το λεγόμενο brain drain, τη μετανάστευση των νέων επιστημόνων, πώς συνδέεται με τις νέες μορφές οικογένειας συντροφικότητας, πόσο οφείλεται στην οικονομική κρίση, στη λιτότητα και στις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν και στη συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της μείωσης του πληθυσμού, πόσο η στρατηγική της ισότητας των φύλων μπορεί να επηρεάσει θετικά στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Αυτά και άλλα ερωτήματα θα μας απασχολήσουν. Απ' την άλλη, το δημογραφικό ζήτημα δεν αποτελεί, είναι γεγονός, ένα ουδέτερο πολιτικά θέμα. Αλλά αντίθετα, η προφανής επιδείνωση αυτού του ζητήματος στη χώρα μας χρησιμοποιείται ενίοτε από κύκλους της ακροδεξιάς ιδεολογίας και βέβαια μιας αντιφεμινιστικής ρητορικής, εργαλειακά και καταχρηστικά, επιχειρώντας τη συγκοφάντηση των αξιών που το φεμινιστικό κίνημα πρεσβεύει, αναφορικά με τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος και συνακόλουθα το δικαίωμα στην άβλωση και τον οικογενειακό προγραμματισμό, αποσκοπώντας και στην ενοχοποίηση τελικά των ίδιων των γυναικών. Και επειδή μιλάμε για δικαιώματα των γυναικών, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος δεν αντιστρατεύεται το δικαίωμα στη μητρότητα για όσες γυναίκες το επιλέγουν. Και στις περιπτώσεις αυτές, η άσκηση αυτού του δικαιώματος θα πρέπει να υποστηρίζεται από την πολιτεία με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές, όπως είναι η συμφιλίωση της επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής, οι γονικές άδειες, η μείωση της ανεργίας και των επισφαλών θέσεων εργασίας, η στήριξη των νέων ζευγαριών. Κυρίως όμως η υιοθέτηση εκτεταμένων ελέγχων για την τήρηση των πρόσφατων εργασιακών δικαιωμάτων και εγγυήσεων, για τον κατώτατο μισθό, για τα ωράρια, για την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, αλλά και για περιστατικά εργοδοτικής ασυδοσίας που ακόμη και σήμερα υπάρχουν με απολύσεις εγγύων ή σε λοχεία γυναικών. Μόλις πρόσφατα ήρθε στο φως μια νέα υπόθεση απόλυσης εγγύου από την εταιρεία Γιώτης, στην οποία εργαζόταν επί μία δεκαετία μία γυναίκα, και αυτό συνέβη την ίδια στιγμή που η επιχείρηση διαφήμιζε και διαφημίζει μια πρωτοβουλία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στην οποία σε συνεργασία με μη κυβερνητική οργάνωση στηρίζει νέες μητέρες σε 86 απομακρυσμένα χωριά, καλύπτοντας τα ιατρικά έξοδο την περίοδο της εγκυμοσύνης και του τοκετού, όπως και τις βρεφικές τροφές κατά την πρώτη διετία του μωρού. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε πολιτικές στήριξης των νέων ζευγαριών, πολιτικές που θα οδηγούν στην αναχέτηση της φυγής προς το εξωτερικό και την επιστροφή των νέων επιστημόνων, αλλά και μια σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών που διαμένουν στη χώρα μας. Για όλα αυτά, λοιπόν, βρίσκονται σήμερα μαζί μας η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών και Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό,
η κυρία Μερόπη Τζούφη, Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η κυρία Θεανό Φωτίου, Αναπληρώτρια, Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης.